Σφόδρε θα αντιδράσεις προκαλεί στην Αίγυπτο ο νόμος για την απαγόρευση των διαδηλώσεων χωρίς άδεια από τις αρχές. Δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν κοντά στο Υπουργείο Εσωτερικών στο Κάιρο για να διαμαρτυρηθούν. Οι δυνάμεις καταστολής επιχείρησαν να διαλύσουν τους διαδηλωτές με τη χρήση αντλιών νερού. Σύμφωνα με τον νόμο, οι αρχές διατηρούν το δικαίωμα να απαγορεύσουν όλες τις συναθρήσεις άνω των 10 ατόμων σε δημόσιους χώρους. Επίσης δεν επιτρέπονται οι συγκεντρώσεις κοντά σε χώρους λατρείας. Η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 20 συλλήψεις. Οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν λόγο για πλήγμα στην ελευθερία. Εντός του Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί τελικά το δημοψήφισμα για την έγκριση του νέου συντάγματος. Το χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της συντακτικής συνέλευσης Μοχάμεντ Σαλμάουι. Η διαδικασία του δημοψηφίσματος αποτελεί σημείο καμπής για την εφαρμογή του ειδικού χάρτη του στρατού που θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Στον απόϊχο των επεισοδίων και των συλλήψεων στην πρωτεύουσα πάντως, 10 μέλη της συντακτικής συνέλευσης υπέβαλαν τις παρετήσεις τους.